αισθητά μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση προς την Κωνσταντινούπολη ύστερα από την τρομοκρατική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Ατατούρκ που είχε ως αποτέλεσμα 41 νεκρούς και 239 τραυματίες. Επί του θέματος μίλησαν δύο τουριστικοί πράκτορες της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως η τουριστική κίνηση προς την Κωνσταντινούπολη ήταν μειωμένη εδώ και καιρό, αλλά μετά το τρομοκρατικό χτύπημα η πτώση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη. Βέβαια, διαβεβαιώνουν ότι σταδιακά, μέσα στο επόμενο διάστημα, τα πράγματα θα επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή η κίνηση έχει σταματήσει. Όμως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα υπάρχει ανάγκη να ταξιδέψει ο κόσμος. Ο κόσμος, ειδικά η Κωνσταντινούπολη και τα μικρασιατικά παράλια, είναι ένας προορισμός που ο Έλληνας τον αγαπάει. Έχουμε δεσμούς με αυτούς τους τόπους, οπότε ταξιδεύουν. Άλλωστε η εμπειρία το έχει δείξει αυτό ακόμα από την 11η Σεπτεμβρίου, όταν άρχισαν οι τρομοκρατικές ενέργειες. Μπορούμε να το δούμε και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα όλα πηγαίνουν ομαλά. Η κίνηση προς την Τουρκία ήταν ήδη χαμηλωμένη εδώ και καιρό. Εν τούτοις όμως τα γκρουπ δειλά-δειλά είχαν αρχίσει να ξαναγίνονται. Σε πολλές επισκέψεις του Πατριάρχη στα διάφορα μέρη της Τουρκίας είχαμε κόσμο από εδώ. Επίσης κόσμο έχει για τα νησιά, Ύμβρο και Τένεδο. Αισθάνονται πιο ασφαλείς οι Έλληνες προς τα εκεί. Η κίνηση όντως έχει κόψει λόγω των γεγονότων που έγιναν προχθές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει. Ο κόσμος έτσι είναι, αυτά έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ να ταξιδεύει και θα ταξιδεύει είτε για δουλειές είτε για σπουδές, για όλα αυτά. Αναφορικά με τις κρατήσεις εισιτηρίων προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ατατούρκ, ο κύριος Παντήρης τονίζει ότι έγιναν πολλές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν ακριβή συμπεράσματα. Κίνηση δεν υπάρχει μεγάλη ούτως ή άλλως. Τα δρομολόγια της Θεσσαλονίκης δεν ξέρω ακόμη, είναι νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί έχουμε δρομολόγια και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα για το Κεμάλ Ατατούρκ. Αλλά αυτό είναι νωρίς ακόμη, θα φανεί. Ακυρώσεις είχαμε τελευταία στιγμή last time λόγω του πειρασμού από το γεγονός. Θα δούμε. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 μέρες για να δείξει.